Όπα, όπα, μισό λεπτό. Δεν ακουμπώ τίποτα εάν δεν βάλω πρώτα αυτά εδώ τα γαντάκια. Και ξεκινώ. Στάθμη λαδιών. Για να τσεκάρουμε τη στάθμη των λαδιών, κυρίως πριν κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο κινητήρας είναι σβηστός και έχει παραμείνει για αρκετή ώρα σβηστός, διότι όταν η μηχανή παίρνει μπροστά, τα λάδια αρχίζουν να κινούνται και να ανεβαίνουν και δείχνει λάθος στάθμη. Οπότε, είτε σβήνουμε τον κινητήρα και περιμένουμε λίγη ώρα, είτε έχει παραμείνει σταθμευμένο για πολύ ώρα το όχημά μας και άρα θα πάρουμε τη σωστή ένδειξη. Από πού θα πάρουμε τη σωστή ένδειξη? Από εδώ, από τον δείκτη λαδιού. Βγάζουμε από τον κινητήρα το δείκτη λαδιού. Παίρνουμε ένα πανί, όχι στουπί ή κάτι άλλο που να αφήνει χνούδια, διότι τα υπολείμματα αυτά μπαίνουν στον κινητήρα και κάνουν ζημιά. Σκουπίζουμε την πρώτη φορά τον δείκτη καλά και τον ξαναβάζουμε μέσα. Τη δεύτερη φορά έχουμε τη σωστή ένδειξη. Υπάρχουν οι εξής πιθανότητες. Καταρχήν, η στάθμη να είναι normal, να μην χρειάζεται να επέμβουμε. Υπάρχει μία περίπτωση η στάθμη να έχει κατέβει λίγο, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε λίγο να προσθέσουμε λαδάκι. Υπάρχει όμως και πιθανότητα να έχει κατέβει αρκετά η στάθμη, που εκεί πρέπει άμεσα να πάμε να προσθέσουμε λαδάκι. Υπάρχει όμως και μία τέταρτη περίπτωση, η στάθμη του λαδιού να είναι παραπάνω από το φυσιολογικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν κάνουμε κάτι μόνοι μας, πάμε στο συνεργείο και ο ειδικός θα μας πει τι κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση, ξαναλέω, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Εάν ανάψει το λαμπάκι για τα λάδια, τσεκάρουμε πρώτα αν υπάρχει πρόβλημα ή αν χρειάζεται κάτι και αντίστοιχα κάνουμε αυτά που είπαμε.